Όχι στην τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο όρος Βαράσοβα, αλλά και την θαλάσσια περιοχή του Κρυονερίου, είπε η κοινωνία του Γαλατά μέσα από την συζήτηση που έγινε για το θέμα στην Γενική Συνέλευση της Κοινότητας. Παρών στην συνέλευση και ο Δήμαρχος Ναυπακτίας, που δήλωσε πως θα στηρίξει τις κινητοποίησεις των κατοίκων του Γαλατά. Θεωρώ πολύ σωστά έγινε και η πρόταση από τον κύριο Μπουλέ της σύστασης σχετικής επιτροπής και της έκδοσης ψηφίσματος, ομόφωνο ψηφίσματος, με σκοπό να αντιδράσουμε άμεσα τόσο σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας αλλά και σε επίπεδο στη συνέχεια δημοτικής αρχής και κοινωνίας ευρύτερα στην άναρχη τοποθέτηση ανεμογεννητριών σε σημεία και τοποθεσίες που δεν θα έπρεπε καν να σκεφτούμε την τοποθέτησή τους, όπως είναι το όρος Βαράσοβα. Το ιερό αυτό όρος, το οποίο αποτελεί μνημείο για την Ναυπακτία αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Ο πρόεδρος της κοινότητας εξήγησε δείχνοντας τον χάρτη το πώς πρόκειται να τοποθετηθούν οι ανεμογεννήτριες. 47 ανεμογεννήτριες μέσα στη θάλασσα και μας πιάνει όλο τον παραλιακό άξονα, αφήνοντας μόνο το λιμάνι του Κρυονερίου. Από την Καβουρότρυπα μέχρι τις εκβολές του Ευήνου. Μας κλείνουν και από μέσα. Τι θα γίνει? Δεν είμαστε ανθρώποι εμείς εδώ πέρα? Όπως είπε ο κύριος Μπαλωμένος, αυτό το σχέδιο δεν θα περάσει, μιας και οι κάτοικοι θα ξεκινήσουν κινητοποίησεις. Δεν μπορεί το Άγιο Όρος της Ετωλοκαρνανίας, όπως αποκαλείται, να γίνει για κάποιες εταιρείες ένα παιχνίδι, πάμε να φτιάξουμε τις ανεμογεννήτριες και ας τον κόσμο να πνιγεί. Είναι το στολίδι μας, είναι η ζωή μας, ακριβώς κάτω από το βράχο είναι τα σπίτια μας. Τι θα μας φέρουνε? Θα μας φέρουνε τους έλικες από πάνω από τα κεφάλια μας? Δεν το δεχόμαστε, εδώ θα υπάρξει κινητοποίηση. Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας βρίσκεται στο πλευρό των κατοίκων και δήλωσε πως θα κινηθεί ακόμη και νομικά για να αποφευθεί μια τέτοια επένδυση σε μια περιοχή που θα έπρεπε να είναι προστατευόμενη. Ενώ, όπως είπε, κινητοποίησεις αναμένεται να γίνουν και σε άλλα χωριά της Χάλκιας. Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο το Γαλατά, αφορά πρωτίστως το Γαλατά, αφορά όμως την Χάλκια στο σύνολό της και αφορά το Δήμο Ναυπακτίας και ενδεχομένως και το Δήμο Μεσολογγίου. Είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι. Δεν είπε κανείς όχι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν είπε κανείς όχι ότι το περιβάλλον χρήζει προστασίας, ωστόσο χρειάζονται να μπαίνουν κανόνες στο παιχνίδι αυτό και χρειάζεται να σεβόμαστε τους τόπους, τα μνημεία και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Αυτός είναι απαραίτητος κανόνας. Όλοι όσοι παρευρέθηκαν στην Γενική Συνέλευση Γαλατά συμφώνησαν να σταθούν απέναντι σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις που θα αλλοιώσουν ένα μνημείο όπως είναι το όρος Βαράσοβα.